που προέβλεπαν να πληρώνουν οι Δήμοι, οι κάτοικοι δηλαδή, ή οι περιφέρειες, ναι, και με κρατικά χρήματα να γίνουν εγκαταστάσεις κεραιών και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα ήταν επί της ουσίας εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούσε DJ. Mm-hmm. Εσείς για το γραφείο σας το θέλετε, κυρία Μιχελιδάκη, να γίνει κάτι αντίστοιχο? Όλοι οι ιδιώτες θέλουν κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Μάλιστα, θέλετε να έχετε και ένα μονοπόλιο όπως έχει DJ? Θέλετε να δούμε γιατί ο νόμος προέβλεπε ασυμβίβαστο μεταξύ τηλεοπτικού καναλιού και παρόχου δικτύου η ΕΕΤ, η ανεξάρτητη αυτή δήθεν αρχή, η ρυθμιστική αρχή, έδωσε το OK? Κύριε Υπουργέ, να πάμε στο διατάφτα, γιατί ίσως και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι θα γίνει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος? Ποιος είναι ο δικός χάρτης? Ορίστε. Τι θα γίνει? Το εύχομαι θα να γίνει, το βοηθήσουμε λίγο θα περισσότερο. Γίνει άση δράμη τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ο διαγωνισμός για τα κανάλια, διότι όποιος έχει άδεια για να έχει τηλεοπτικό κανάλι πρέπει επιτέλους να πληρώνει, δεν μπορεί να πληρώνει μόνο ο ελληνικός λαός, πρέπει να έχει επιτέλους μόνιμη και νόμιμη άδεια, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα. Πρέπει να φύγει από το πολιτικό τραπέζι μια συνεχή διαπραγμάτευση που φέρνει και άλλες δυσκολίες με το οικονομικό σύστημα της χώρας, σε σχέση τουλάχιστον με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, κύριε Σπίρτζη, η Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην αξιωματική αντιπολίτευση, κατέθεσε ένσταση έτσι αντισυνταγματικότητας για αυτά τα οποία πέρασαν από τη Βουλή με την κυβερνητική πλειοψηφία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το σημείο αιχμής, έτσι, και άκουγα και όλο τον καυγά που συνέβη στην Βουλή. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, γιατί κρίνατε ότι πρέπει να πάρετε τις αρμοδιότητες από το ΕΣΟΥΡΟΥ και να τις φέρετε πρώτα ο υπουργός και μετά ποια αρμοδιότητα πήραμε στη Βουλή? Ποια αρμοδιότητα πήραμε από το ΕΣΟΥΡΟΥ? Είχε πει το ΕΣΟΥΡΟΥ ότι αυτός είναι ο αριθμός καναλιών? Ποτέ το είχε σαν αρμοδιότητα? Ποτέ. Όποιος ήθελε και είχε τα χρήματα. Δεν εμπιστεύεστε, δεν είναι ανεξάρτητη αρχή? Όχι. Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έγιναν και από 7 σε 9 τα μέλη αρχές, ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα κόμματα? Ναι. Οι ανεξάρτητες αρχές και οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Να μιλήσουμε για όποια ανεξάρτητη αρχή θέλετε. Είσαστε περήφανοι, είσαστε ικανοποιημένοι, η Νέα Δημοκρατία για τη λειτουργία του ΕΣΟΥΡΟΥ? Μα πάει να συγκροτηθεί ένα καινούριο ΕΣΟΥΡΟΥ? Σοβαρά αυτή μιλάτε? Τη στιγμή. Θέλετε να δούμε ποια ήταν η δράση, ποιος ο απολογισμός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε όλα αυτά τα χρόνια, με τα ΕΣΚΙ και τη ΛΑΣΠ που πετιότανε, με τη μονομέρεια, με στημένες μετρήσεις παντού? Από την άλλη όμως τώρα ξέρετε τι σας κατηγορούν. Τώρα δεν είναι ανάγκη να σας τα πω, αλλά για να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Θέλετε να δούμε ότι όταν αυτό πάει από τον Υπουργό στη Βουλή και στη Βουλή υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία, ουσιαστικά πάλι στα χέρια σας είναι. Μια στιγμή για να ολοκληρώσω. Έχουμε λοιπόν το ΕΣΟΥΡΟΥ με τη συγκεκριμένη λειτουργία. Έχουμε την ΕΕΤ, όπου τις έχουμε αναθέσει ως κράτος, ως πολιτεία, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πολύ αυξημένες αρμοδιότητες που δεν προβλέπονται πουθενά. Ούτε από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πουθενά. Mm-hmm. Ποιος είπε ότι η ΕΕΤ πρέπει να διοδοτεί τα κυριοσυστήματα? Mm-hmm. Να καταργήσουμε το κράτος, να κάνουμε ανεξάρτητες αρχές. Και η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή πρέπει από να μιλήσουμε, κύριε Υπουργέ, για τα μεγάλα έργα, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα έργα, είναι και ο αριθμός των αδειών. Δεν σας ακούω. Από το κοινοβούλιο, από την κοινωνία, από τους πολίτες, από τα μέσα ενημέρωσης. Στον προηγούμενο νόμο και ακούγοντας τις εκκλήσεις θεωρητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μεταβίβασε αυτή την αρμοδιότητα στο κοινοβούλιο. Υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό? Είναι η ανεξάρτητη αρχή που ορίζει το κοινοβούλιο πάνω από το κοινοβούλιο? Θα τρελαθούμε σε αυτό. Κύριε Σπίρτζη, ο κύριος Αυγενάκης εχθές, ο οποίος είναι. Θα πάμε και σε αυτό, στον αριθμό αμέσως μετά, σχετικά με αυτή την τροπολογία που πέρασε. Είναι ο τομέας της Νέας Δημοκρατίας σχετικά. Ναι, λοιπόν. Και λέει λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο πέρασε κρυπτό αδειοδότη για την αδειοδότηση των καναλιών. Δημιουργείται μια άλλη κατηγορία, λέει, καναλαρχών, γιατί μέσα από τις άδειες περιφερειακής εμβέλειας δημιουργείται καναλάρχες εθνικής εμβέλειας. Δηλαδή τροποποιήσατε, αλλάξατε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν, λέει, συζητηθεί σχετικά με τη συμφωνία δικτύωσης, τις ώρες προβολής και όλα αυτά. Ναι. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Αυγενάκης, τι να το απαντήσω τον κύριο Αυγενάκη σε μια σειρά από θέματα που λέει? Προφανώς δεν είναι έτσι. Εδώ έχουμε ένα σκηνικό, το κληρονομήσαμε.
που έχουμε κανάλια χωρίς αδειοδοτήσεις και στα σε περιφερειακό επίπεδο. Υπήρξαν αλλαγές αυτή την τροπολογία. Και σε εθνικό επίπεδο. Ακούμε και την κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλο τον κόσμο, όπου πρέπει να διορθωθούν πέντε πράγματα, ανοιχτοί είμαστε να διορθωθούν. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να υποκύψει η κυβέρνηση στις πιέσεις που τις ασκούνται σε όλα τα μέτωπα, προκειμένου να αλλάξει το νόμο για τα κανάλια και να προηγηθούν όσοι έχουν κάνει ένα κανάλι ελαίο διαπραγμάτευσης που έκαναν με τις πόσα κανάλια κυβερνήσεις. Λοιπόν τότε, κύριε Σπίρτζη, πόσα κανάλια, θα το αποφασίσει η Βουλή. Εδώ δηλαδή καταγγείλανε τόσο καιρό τον Νίκο τον Παπά, γιατί είχε αυτό την αρμοδιότητα. Ωραία. Κατήργησε αυτή την αρμοδιότητα και την πήγε στη Βουλή. Ούτε αυτό αρέσει τον κύριο Αυγενάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο θέλει να αποφασίσει? Θα το αποφασίσει η πλειοψηφία τη Βουλή. Θέλει να αποφασίσει. Ο αριθμό των αδειών, πιθανά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, επειδή είναι μεγάλο έργο οι άδειες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή είναι ένα σημαντικό έργο οι άδειες και έχουν σχέση και με θέσεις εργασίας και έχουν σχέση με τη δημοκρατία κυρίως, που οφείλουν και οι ανεξάρτητες αρχές να στηρίζουν. Ο αριθμός των αδειών δεν προκύπτει μόνο από πολιτικά δεδομένα μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Προκύπτει και από κάποια τεχνοκρατικά δεδομένα. Πληθυσμός, φάσμα, τεχνικές προδιαγραφές. Όχι μόνο, σε αυτό αγορά. Πρέπει να κάνει μια προεργασία. Όχι μόνο, αγορά, η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν, αγορά, έχουμε να κάνουμε, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο που λέμε αν δεν ανοίξουν 10 περίπτερα και ανοίξουν 100. Ναι, αυτό ως προεργασία δεν το έχετε κάνει. Βεβαίως, για να μπορείτε να πείτε ότι εμείς προτείνουμε 4. Καταρχάς, αν παρακολουθήσετε και δείτε και τα πρακτικά στη Βουλή, ο ίδιος ο κύριος Αυγενάκης είχε καταθέσει στοιχεία για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αν λοιπόν με αυτά τα στοιχεία που κατέθεσε ο ίδιος ο κύριος Αυγενάκης τα ανάγουμε στον πληθυσμό ή στο ΑΕΠ, δεν σας ρωτώ εκ μέρους του κύριου Αυγενάκη εγώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά εγώ σας λέω τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν αξιοποιήσουμε τα στοιχεία του κύριου Αυγενάκη, στη χώρα μας πρέπει να έχουμε 2,5 άδειες. 2,5 άδειες. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή λοιπόν όλη η συζήτηση που έχουμε να κινείται γύρω από τον αριθμό των αδειών και μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, κύριε Μιχαλητάκη, εσείς είστε και επαγγελματίες του χώρου. Ναι. Το πρόβλημα που εντοπίζετε είναι στον αριθμό των καναλιών. Όχι στην ποιότητά τους, όχι τι πρόγραμμα θα έχουν, όχι αν τηρούνται οι κανόνες δημοκρατίας. Ξέρετε, εγώ είμαι υπουργός, αναπληρωτής υπουργός από το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Και σήμερα υπουργός. Πόσες φορές έχω βγει στα ιδιωτικά κανάλια τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δηλαδή ένα χρόνο που είμαι στην κυβέρνηση μέλος και πριν που ήμουν 6-7-8 μήνες πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου. Για πείτε ένα αριθμό στα μεγάλα συστημικά μέσα. Κανένα. Καμία. Αυτό γιατί το αναφέρω. Καμία. Το αναφέρω διότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των καναλιών, δεν είναι ποιος επιχειρηματίας θα έχει κανάλι για να εκβιάζει τις κυβερνήσεις. Κύριε Σπίρτζη, μας κυνηγάει ο χρόνος και είναι πολλές οι ερωτήσεις. Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορείτε να το απαντήσετε και πολύ σύντομα, γιατί είναι μέσα στις δικές σας αρμοδιότητες και αφορά και πάρα πολύ τον κόσμο, αν το συνδέσουμε με την ανεργία, για τα μεγάλα έργα, την επανεκκίνησή τους και την. Κυρίως την ανεργία. Έτσι. Όχι την επανεκκίνησή τους πλέον. Ναι. Πείτε μας σε τι στάδιο. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε. Για να συνδέσουμε το προηγούμενο θέμα με αυτό ξέρω το θέμα. Ξέρω ότι έχετε πει και έχετε μιλήσει ότι πάρα πολλά πράγματα τόσο μπερδεμένα και μπλεγμένα, έτσι, και αποδίδετε τις ευθύνες προηγούμενες κυβερνήσεις, που βεβαίως υπήρξαν καθυστερήσεις. Πώς θα το τοποθετούσατε? Όχι εσείς μόνο καθυστερήσεις, και άλλα υπήρχαν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Τα έργα που βρήκαμε κολλημένα, τα μεγάλα έργα, έχουν επανακινηθεί, έχουν πάει στη Βουλή. Αν πάει κάποιος μία επίσκεψη στα εργοτάξια, θα δει τα εργοτάξια πάλι με πολύ κόσμο να δουλεύουν. Αυτό αν γινόταν σε οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση θα ήταν πρώτο ή δεύτερο θέμα κάνα τρίμηνο για τυχαίους λόγους. Τώρα δεν το έχουμε δει ούτε ως είδηση, για να συνδέσουμε και το προηγούμενο θέμα με αυτό. Τα χρονοδιαγράμματα που έχουν μπει είναι πάρα πολύ στενά. Το Μάρτιο του 2017 πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και η πρώτη φάση του μετρό της Θεσσαλονίκης, μια που έχουμε σύνδεση και με τη Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες και αυτή τη στιγμή για τη γραμμή 4 του μετρό μου σφυρίζουν η γραμμή από πάνω 4, η γραμμή 4 ακουστικό, του μετρό είναι ένα νέο έργο. Το πρώτο τμήμα της, που είναι το 35% της γραμμής, θα δημοπρατηθεί
μέσα στο πρώτο τετράμινο, πεντάμινο του έτους, και αυτή τη στιγμή γίνεται διαπραγμάτευση και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με άλλες χρηματοδοτικές πηγές, προκειμένου μέσα στο 16 να βγάλουμε και το δεύτερο τμήμα της γραμμής. Πιστεύω, κυρία Μιχελιδάκη, ότι, και πιστεύουμε και στην κυβέρνηση, ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε και το ασφαλιστικό και τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουμε είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών για να πολεμήσουμε την ανεργία. Και αυτό το κάνουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια, ναι, παρότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης θέλουν να μην προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Κύριε Σπίρτζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ. Για τον ΟΑΣ δεν το έχω ξεχάσει πάντως, κύριε Σπίρτζη, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν...